να τηρηθούν οι ισορροπίες ώστε να διαφυλαχτεί η αλληλεγγύη που δείχνει σχεδόν στο σύνολό της η τοπική κοινωνία στους πρόσφυγες, ζητά ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, παράρτημα Ιωαννίνων, Νίκος Γερασιμίδης. Ο κύριος Γερασιμίδης, εξαιτίας και του ρόλου του, βρίσκεται το τελευταίο διάστημα από κέντρο σε κέντρο, ενώ οι ομάδες του Ερυθρού Σταυρού ξεπερνούν τις ανθρώπινες αντοχές, καθώς παλεύουν να βοηθήσουν όσους περισσότερους μπορούν. Η στάση τους και κυρίως η συνεισφορά των εθελοντών του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη, μιας και δίνουν αγώνα να προσφέρουν τα μέγιστα. Ο κύριος Γερασιμίδης ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός προκειμένου όλες οι απαιτούμενες ενέργειες να γίνονται πιο σωστά και με καλύτερη οργάνωση. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βλέπουμε και αυτό το οποίο ζούμε έχουμε μείνει κατάπληκτοι. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν στις 12 η ώρα το πρωί ήμουνα στα Δολιανά, μιλούσα εκεί με τους ανθρώπους του ελληνικού στρατού, οι οποίοι κάνουν μια τεράστια προσπάθεια και τον κύριο διοικητή και μου έλεγε τι ανάγκες χρειάζεται να του φέρω τις επόμενες ώρες. Και μετά από 2-3 ώρες μαθαίνω ότι έρχονται άλλα 4 λεωφορεία. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί ούτε να προγραμματίσει ούτε να σχεδιάσει. Και πόσο μάλλον και εμείς. Δημιουργείται λοιπόν το πρόβλημα και τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα. Εάν μη τι άλλο, η έλλειψη συντονισμού είναι εμφανής. Όποιος, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, σε αυτή τη φάση έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, η περιφέρεια Ηπείρου, επειδή έχει τα μέσα, τις δυνατότητες, την εμπειρία και τις ικανότητες, να μπει σαν μεγάλη ομπρέλα μπροστά σε αυτή την προσπάθεια. Δεν έχει γίνει αυτό, άλλες είναι πολιτικές αποφάσεις, δεν είμαι εγώ αυτός που θα σχολιάσει, αλλά εκείνο που είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν βοήθεια και αυτή τη στιγμή αυτή τη βοήθεια προσπαθούμε να τη δώσουμε υπό δύσκολα αντικειμενικές συνθήκες. Και στο Κατσικά θα δείτε ότι θα έρθει κι άλλος κόσμος εάν υπάρχει σχεδιασμός για 500 σκηνές και είναι στημένες 240, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Ή πόσα μικρά, 400 παιδάκια μικρά, τα οποία θέλουν βρεφικό γάλα. Τι να τους πούμε, δεν πίνετε γάλα μετά με το βράδυ και θα φάνε κρουασάν τα παιδάκια. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα πραγματικά διαβίωσης πλέον αυτών των ανθρώπων, μην πω επιβίωσης και ότι κάτι χειρότερο. Η κατάσταση με τους πρόσφυγες να μεταφέρονται την τελευταία κυριολεκτική στιγμή από μέρος σε μέρος δεν δείχνει μια καλή οργάνωση. Ενώ αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει για τις τοπικές κοινωνίες για να διατηρηθεί η ηρεμία, ο κύριος Γερασιμίδης είπε ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι ισορροπίες. Οι τοπικές κοινωνίες, οι Έλληνες είμαστε με ανθρώπινα αισθήματα, είμαστε φιλόξενοι, φημιζόμαστε για τη φιλοξενία μας, για την ανθρωπιά μας, για την αγάπη στον συνάνθρωπο. Η τοπική κοινωνία μπορεί να δεχτεί ένα ορισμένο αριθμό, αλλά χωρίς όμως να υπολείπεται υπηρεσιών στους έχοντες εκεί κατοίκους. Εάν αυτό είναι μια λεπτή γραμμή παραβιαστεί, θα έχουμε άλλα φαινόμενα. Γι' αυτό ακριβώς θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή πόσο κόσμος μπορεί να θεί σε κάθε τοπική κοινωνία. Γιατί μην έχουμε ακριβώς τα αντίθετα. Και δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία αυτή τη στιγμή έχει τόσα προβλήματα οικονομικά όπως έχουν και όλοι οι Έλληνες, να υπολείπεται υπηρεσιών στους πολίτες παρέχοντας βοήθεια μόνο στους πρόσφυγες. Πρέπει και τα δύο συγχρόνως. Και τα δύο συγχρόνως όμως θέλουν οικονομική ενίσχυση, θέλουν χρήματα, θέλουν βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πλην χρημάτων μαζεύει όλα τα άλλα.